σας. Σας καλωσορίζω στην 93η απονομή των βραβείων Oscar. Η χρονιά είναι 2021. Πώς να την ξεχάσουμε και αυτή τη χρονιά. Πέρσι ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Δεν ξέραμε τι μας περίμενε. Δεν ξέραμε τι μας περίμενε. Και τώρα είπα έτσι να σπάσει λίγο, να διασκεδάσουμε λίγο αυτή την μαυρίλα μας έχει πιάσει. Να βάλω κι εγώ λίγο πάλι ξανά την γκλαμ εμφάνιση όσο μπορούσα. Βεβαίως δεν έχω την δεν έχω όλη την περιποίηση που είχα την περσινή, ας πούμε, με τα νύχια, με τα μαλλιά. Ναι. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι και έτσι ακόμα θα με ανοιχτείτε. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ αγαπάω πάρα πολύ τις ταινίες, αγαπάω πάρα πολύ το σινεμά. Έχω κάνει διάφορα αφιερώματα. Και οπωσδήποτε θα γίνει τώρα και για τα Όσκαρ. Τα Όσκαρ λοιπόν φέτος, δεν ξέρω, μπορώ να πω ότι άργησα λίγο να μπω στην κούρσα, να καταλάβω τι γίνεται, τι παίζει. Μπήκα όμως, πήρα και εγώ πάλι μπρος, είδα όλες τις ταινίες, τις υποψήφιες ταινίες, οι οποίες στην ουσία παίζουν πολύ δυνατά στις υποψηφιότητες και που μάλλον είναι αυτές που θα είναι και οι νικητρίες. Λοιπόν, τι να πούμε για φέτος. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η συγκυρία, είτε lockdown ή το COVID δεν έχει αφήσει έντονα τα σημάδια του. Εδώ πέρα βλέπουμε κυρίως, θα σας πω λίγα πράγματα για τις ταινίες και μετά θα πάμε στις απονομές. Οι ταινίες είδα, δηλαδή η προσωπική μου εκτίμηση, ότι είναι πιο, ας το πούμε, ανθρωποκεντρικές. Δεν έχουμε όλη την ώρα να ασχολούμαστε με τα blockbuster, με υπερήρωες ή υπερπαραγωγές. Υπάρχει μόνο μία υπερπαραγωγή και αυτή είναι το Monk, έτσι, του David Fincher. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε τον άνθρωπο έτσι στο προσκήνιο, είναι επόμενο, και εγώ το περίμενα κιόλας, ότι θα βλέπαμε πολύ ωραίες ερμηνείες και θα δούμε. Πραγματικά είναι εξαιρετικές οι ερμηνείες, όλοι υποψήφοι και σε Α και σε Β' ρόλο είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Εγώ δυσκολεύτηκα, ακόμα και για μένα, να δώσω το δικό μου Όσκαρ, πόσο μάλλον να προβλέψω, γιατί θα τις κάνουμε και τις προβλέψεις. Θα βλέπετε στις καρτέλες αναλυτικά ποιοι είναι αυτοί που προτείνονται και μάλλον έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να το πάρουν. Και από κάτω θα βλέπετε και τη δική μου την προτίμηση. Οι προβλέψεις έχουν να κάνουν πάντα με τις, κυρίως μάλλον με τις ενώσεις κριτικών κινηματογράφου και τις χρυσές σφαίρες. Αλλά όπως ξέρετε τα Όσκαρ είναι Όσκαρ, οι προβλέψεις είναι προβλέψεις και είναι επόμενο ότι τις περισσότερες φορές όλοι πέφτουν εκτός. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι εδώ έχουμε την επέλαση του Netflix πάλι, που είναι ως στούντιο, ας πούμε, συγκέντρωσε 35 υποψηφιότητες συνολικά. Πάρα πολλές αυτές είναι για τον Monk του David Fincher, είχε όμως και Trial of Chicago 7, είχε και με το Ma Rainey's Black Bottom, έτσι, και με το Hillbury Elegy, που είναι κυρίως η Glenn Close, που την αγαπάμε πάρα πολύ. Έχουμε βεβαίως και την εμφάνιση και των παραδοσιακών στούντιο, Walt Disney, με την Nomadland, της Chloe Zhao, ένα μεγάλο φαβορί, το ξέρετε, θα τα πούμε τώρα αναλυτικά, και United States vs. Billie Holiday, που εδώ έχουμε την εκπληκτική ερμηνεία, θα τα πούμε όμως και τα αναλυτικά. Επίσης εμφανίζεται και το Amazon Studios, έτσι, Sound of Metal, One Night in Miami, και από εκεί πέρα εμφανίζονται και έχουμε κάποιες υποψηφιότητες και από τα παραδοσιακά, Warner και Searchlight, Universal, Paramount, αλλά με πολύ λιγότερες υποψηφιότητες. Λοιπόν, κάποια άλλα γενικά σχόλια. Εγώ πρώτη φορά είδα να παίζει πάρα πολύ, όπως προείπα τώρα, έχουμε πάρα πολύ και μεγάλο στούντιο, έχουμε Netflix, έχουμε Amazon. Είναι κάτι που σπάει λίγο τα καθιερωμένα. Δεύτερη πολύ μεγάλη σημαντική, πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Multiculti, δηλαδή
έχουμε τα πάντα, τους πάντες. Έχουμε Βρετανούς, έχουμε Νοτιοαμερικανούς, έχουμε Ασιάτες, έχουμε Αμερικανοπακιστανούς, όχι, Αγγλοπακιστανούς, που είναι multi-culti και είναι και πάρα πολύ όμορφο αυτό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και πολλούς Αφροαμερικανούς, πάρα πολλούς. Κυρίως μιλάμε τώρα για τις κατηγορίες των ρόλων α και β. Και επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, ήρθε η ώρα της γυναίκας. Πολύ γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες, πολλές γυναίκες. Μιλάμε και για σκηνοθέτριες. Έτσι, η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης που θυμόμαστε όλοι, που είχε προταθεί για το Όσκαρ, ήταν η Λίνα Βερτμούλερ. Έτσι, ακολούθησε βεβαίως και η Τζέιν Κάμπιον, έτσι. Ακολούθησε και κέρδισε βεβαίως η Κάθριν Μπίγκελο με το Heart Locker, που ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Αυτή τη φορά έχουμε δύο κυρίες, έτσι. Έχουμε δύο κυρίες, οι οποίες αυτές αναματρώνται και για το Όσκαρ της σκηνοθεσίας και στο σενάριο. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά, λοιπόν, θέλω να δω, βέβαια. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω λέγοντας κάποια πράγματα για τις ταινίες που θα δούμε. Λοιπόν, θα πω κάποια λίγα πράγματα και μετά θα προχωρήσουμε στους ρόλους, όπου εκεί θα κάνουμε τις απονομές μας, μετά στο σενάριο και μετά στην ταινία. Οι ταινίες λοιπόν που παίζουν πάρα πολύ δυνατά είναι το Judas and the Black Messiah. Είναι μια από τις ταινίες που παίζει πάρα πολύ δυνατά. Το Mank του David Fincher, το Minari, που στην ουσία είναι Κορεάτες που κατοικούν και είναι μόνιμα πια στην Αμερική και θέλουν να ζήσουν το αμερικάνικο όνειρο μέσα από την καλλιέργεια της γης. Ένα ωραίο, τρυφερό έργο, ανθρώπινο. Nomadland, με την εκπληκτική πάντα Frances McDormand. Αυτό ακριβώς περίπου που λέει ο τίτλος. Μια Ρωμά, που είναι σε νομάδες, οι νομάδες, πώς μέσα στην αμερικανική στις αμερικανικές πολιτείες. Promising Young Women, πάλι εδώ θα έχουμε γενική γυναίκα σκηνοθέτη. Βλέπουμε ότι είναι ένα έργο που αρέσει πάρα πολύ, έντονο τον, πώς θα το πω τώρα, με πάρα πολύ suspense. Sound of Metal, ένα κοινωνικό έργο. Η Δίκη των 7 του Σικάγο, έτσι, είναι γνωστό, είναι αληθινό γεγονός, τις τραγές που είχαν δημιουργηθεί στο Συνέδριο των Δημοκρατικών το 1968, έτσι μια ταινία που παραπέμπει λίγο σε δεκαετία του 70. Και ο Πατέρας, ένα πάρα πολύ ζεστό, πάρα πολύ ανθρώπινο έργο, που και αυτό είναι αυτό που λέμε το πολύ το ανθρωποκεντρικό στοιχείο, πολύ έντονο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δώσουμε τα Όσκαρ μας. Να πάμε στους... να πάω ανάποδα. Δεν θα δώσω στις γυναίκες supporting role. Θα πάμε στους άντρες. Λοιπόν, καλύτερη λοιπόν ερμηνεία δεύτερου ανδρικού ρόλ. Λοιπόν, υποψήφι είναι ο Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah, το βλέπετε κιόλας, Lakeith Stanfield, έτσι, πάλι Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr., One Night in Miami, Paul Reed Ratchy, κάπως έτσι που αναφέρεται, Sound of Metal, και Sacha Baron Cohen, Η Δίκη των 7 του Σικάγο. Λοιπόν, εδώ τα προγνωστικά
Εδώ πέρα κάπου λίγο ζοριζόμαστε. Ποιος να είναι, ποιος να είναι. Τα γνωστικά και από τις ονώσεις βγαίνει ότι είναι ο Σάσα Μπαρόν Κοέν. Και ποιο είναι όμως το δικό μου το Όσκαρ. Εγώ είναι με λιγνής, το δίνω με άνεση του Ντάνιελ Καλούα. Καλούγια, πώς το προφέρω ρε παιδί μου, δηλαδή γίνει και ρεζίλη τελείως. Δεν ξέρω να το θυμάστε στο Get Out, την ταινία, αυτό το thriller, το οποίο το thriller εγώ το θεώρησα άθλιο, είναι με λιγνής, αλλά αυτός ήταν εξαιρετικός. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός θα ήθελε να το πάρει. Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, εξαιρετικός και ο Σάσα Μπαρόν Κοέν, το θυμάστε από τον Μποράτ, παίζει και στον Μποράτ. Αλλά εγώ θα το έδινα εδώ. Πάμε για το δεύτερο γυναικείο ρόλο. Πάμε για δεύτερο γυναικείο ρόλο. Πολλές και σπουδαίες και υπέροχες ηθοποί. Αμάντα Σέιφριντ, έτσι, για το Μάνκεβιτς. Να το σημειώσω γιατί μάλλον το ξέχασα να το πω. Το Μάνκ είναι η ζωή του σενεριογράφου του Πολίτη Κέιν. Έτσι, γι' αυτό. Είναι η Αμάντα Σέιφριντ, είναι υπέροχη. Glenn Close, το τραγούδι του Χιλμπίλι. Λες, αχ, Glenn, θα το πάρεις επιτέλους, θα το πάρεις. δεν ξέρω. Μαρία Μπακάλοβα, Μπόρατ, αυτό που σας είπα. Πολύ καλή και αυτή. Ολίβια Κόλμαν, για τον πατέρα. Θυμάστε την Ολίβια που είχε πάρει το Όσκαρ για την ευνοούμενη του Λάνθιμου. Βέβαια. Και η Γιου Τζουν Γιούν, Μινάρι, είναι μια υπέροχη, γλυκύτατη κορεάτισσα ηθοποιός, η οποία έχει σπάσει βέβαια και αυτή, έχει σπάσει τα ρεκόρ υποψηφιότητων και, και στις ασιατικές χώρες, είναι πολύ βραβευμένη, εξαιρετική. Τι θα κάνουμε εδώ τώρα, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ βλέπω, ούτως ή άλλως το Όσκαρ μάλλον θα πάει στην αγαπημένη μας κορεάτισσα, την Γιου Τζουν Γιούν, εκεί θα πάει. Αλλά εγώ θα το έδινα το Όσκαρ μου στην Ολίβια Κόλμαν. Αλήθεια. Γιατί μπορεί στο favorite στην ευρωούμενη του Λάνθιμου να μην είχα ξετρελαθεί με τη βράβευσή της. Όχι δεν ήταν υπέροχη, ήταν υπέροχη, λέτε, ναι, μόνο για 10 λεπτά που εμφανίστηκε. Αλλά εδώ νομίζω ότι σε αυτή την πολύ τρυφερή ταινία δεν είναι ρεσιτάλ και αυτή ηθοποίας μαζί με τον Άντονι Χόπκινς. Θα το πούμε λίγο αργότερα. Okay. Μήπως να δώσουμε τώρα να πάμε για τα σενάρια. Θα πάμε τα σενάρια. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε το original screenplay, δηλαδή το πρωτότυπο σενάριο. Α, θα μου πέσει, λοιπόν. Ένα. Έχουμε, λοιπόν, Judas and the Black Messiah. Πάλι. Το βλέπετε. Μινάρι. Promising Young Women. Δεν μπορώ αυτή την ταινία. Τέλος πάντων. Πώς το λένε, εκδηλώθηκα που λένε, Sound of Metal, Heavy Metal, οφειλία Heavy Metal, έχω πάντα μια δυναμία, είδες παντού είναι το Metal σε μένα. Και η δίκη των 7 του Σικάγο, and the Oscar goes to. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ούτως ή άλλως το πρωταπρομιστικά πιο πολύ δίνουν και ίσως και δίκαια τη δίκη των 7 του Σικάγο δίνει πάρα πολύ, όπως σας είπα, είναι ένα άλλο σινεμά, το ωραίο σινεμά των 70s, πώς λέγαμε όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, κάτι τέτοιο. Εγώ εκεί βλέπω ότι θα πάει το Όσκαρ, που θα το έδινα εγώ. Θα το έδινα στο Judas and the Black Messiah. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το story. Πολύ καλοί και χαρακτήρες, πολύ νευρώδες βγήκε, πάρα πολύ νευρώδες, εμένα με κράτησε. Είναι μία από τις πάρα πολύ ωραίες ταινίες που είδα φέτος. Οπότε το δικό μου το Όσκαρ πάει εδώ. Πάμε πάλι και στα σενάρια. Best Adapted Screenplay. Δισκευασμένο σενάριο. Ωραία. Εδώ έχουμε τον Μπόρατ. Okay. Ξέρω ότι το αγαπάτε τον Μπόρατ, τον παρατάτε και το προηγούμενο. Okay. Εγώ εκδηλώθηκα λίγο. Νόμαν Λαντ, πάλι, η Κλοέ Ζάο, η Κινέζα σκηνοθέτης και σεναριογράφος. One Night in Miami, ο Λευκός Τιγρής και ο πατέρας. Adapted screenplay. Γιατί, και ο πατέρας. Γιατί ο πατέρας είναι στην ουσία το θεατρικό έργο.
Καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, πιστεύω ότι το σενάριο το διασκεδασμένο θα πάει στο Nomadland. Πού θα το έδινα εγώ, θα το έδινα στον πατέρα. Είναι πραγματικά ένα έξοχο έργο, ένα έξοχο κείμενο. Δείχνει δηλαδή τις όλες διακυμάνσεις των ηρώων. Σας είπα, είναι πολύ ανθρωποκεντρικές οι ταινίες φέτος. Και το δίνει και με έναν έξοχο τρόπο, οι διάλογοι. Οι διάλογοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Και είναι αυτό που, να σας πω την αλήθεια, πλέον εγώ κοιτάζω στις ταινίες. Δεν με ενδιαφέρει μόνο να υπάρχει ένα καλό story, να υπάρχουν οι καλοί διάλογοι. Λοιπόν, το Oscar το δικό μου πάει εκεί. Πάμε τώρα στις άλλες κατηγορίες. Πού που έχω αρχίσει και μετά και πνίγομαι. Πάμε τώρα στους πρώτους ρόλους. Πάμε, εδώ θα γίνει χαμός. Θα γίνει πανικός. Λοιπόν, θα πάω με τους κυρίους. Όχι, δεν θα βάζομαι όπως κάνουν στις τελετές των βραβείων. Βάζουν πρώτα τις κυρίες και μετά τους κυρίους. Όχι, θα πάμε ανάποδα. Όλοι ήταν υπέροχοι. Όλοι ήταν υπέροχοι. Πραγματικά ήταν υπέροχοι. Δύσκολα μπορείς να διαλέξεις. Αλλά θα διαλέξω όμως. Πάμε. Άντονι Χόπκινς. Για τον πατέρα. The father. Αχ, Chadwick Boseman. Θρυλική Ma Rainey. Πάρα πολύ όμορφος, υπέροχος, καταπληκτικός. Πέθανε λίγο μετά τα γυρίσματα. Αν του δοθεί το Όσκαρ, θα πάει αυτό που λέμε posthumously. Πάντως ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Και τον δίνει κιόλας. Πολύ μεγάλο προγνωστικό. Πάμε. Γκάρι Όλμαν, Μάνκεβιτς. Εντάξει, Γκάρι Όλμαν. Είναι ο Γκάρι Όλμαν. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας Γκάρι Όλμαν να μην μετενσαρκωθεί στον ήρωα. Ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Μεγάλη έκπληξη και εξαιρετικότατος, σπουδαίος. Ήταν ο Ρις Αχμέτ για το Sound of Metal. Το παιδί ήταν, τι να πω, μόνο το βλέμμα του ήταν τόσο, σε μαγνήτιζε τόσο πολύ, τόσο μα τόσο πολύ, δηλαδή μιλούσε με αυτό το βλέμμα. Αυτό το πράγμα είχα να το δω πραγματικά από την εποχή, ας το πούμε, μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολή, αλλά αυτό το βλέμμα, έτσι το λίγο υγρό, μου θυμίζει Αλ Πατσίνο στις πρώτες ταινίες. Κάπως έτσι. Μακάρι να έχει και τέτοια καλή εξέλιξη. Πάντως ήταν εξαιρετικός. Και ο Στίβεν Γιόν, Μινάρι, ο πρωταγωνιστής, ο πατέρας, αγρότης, εξαιρετικός και αυτός. Πραγματικά ήταν υπέροχος. Τι δίνει ο κόσμος, τι δίνουν οι κριτικοί. Οι κριτικοί, οι περισσότεροι, εδώ πέρα, ξέρετε, οι κριτικοί δίνουν και οι χρυσές σφαίρες, δώσαν τον Chadwick Boseman, έτσι, έδωσαν εκεί και, αλλά δίδεται και αλλού. Και σε πάρα πολύ σημαντικές ενώσεις κριτικών, όπως, ας πούμε, της Βοστόνης, νομίζω, της Νέας Υόρκης, δίδεται και στον Θεό τον Άντονι Χόπκινς. Οπότε, τι δίδεται κυρίως, είπατε, κυρίως ο Chadwick Boseman, βλέπετε, αλλά το δικό μου το Όσκαρ αναμφίβολα θα πάει στον Άντονι Χόπκινς. Γιατί νομίζω το αξίζει, έδωσε μια εξαίσια ερμηνεία που είχα να τη δω από τα... όχι από το Silence of the Lambs, όχι, από το, τα απομεινάρια μιας μέρας. Αυτό μου είχε μείνει με πιο πολύ, το ξέρετε. Στα απομεινάρια είχε δώσει ένα ρεσιτάλ εσωτερικότητας, ήταν συγκλονιστικός. Αυτό μου είχε λείψει τα τελευταία χρόνια τον Άντονι Χόπκινς. Εδώ πέρα το βλέπω. Γι' αυτό και του το δίνω. Πάρ' το, Άντονι Χόπκινς, σ' αγαπάμε. Σ' ανατρέπουμε. Πάμε στις κυρίες. Κυρίες. Υπέροχες. Υπέροχες, καταπληκτικές. Αν και δεν μπορώ να πω ότι η ρόλη ήταν συγκλονιστική. Όχι για όλες. Όχι για όλες. Έχουμε μία ηθοποιό. Μία ηθοποιό ή μία τραγουδίστρια. Ή μία ηθοποιό τραγουδίστρια που τώρα τα καταφέρνει εξαιρετικά. Έχουμε την Audrey Day, The United States vs. Billie Holiday. Τη ζωή της Billie Holiday. Θυμίζουμε ότι το είχε κάνει παλιά και η Diana Ross. Άλλη ταινία αυτή. Εξαιρετική και η Diana Ross τότε. Υποψήφια και εκείνη για Oscar. Εδώ η Audrey Day δίνει και αυτή ένα recital. Δηλαδή, τι να πω,
δεν υποδίεται απλά την Billie Holiday. Είναι η Billie Holiday. Είναι η Billie Holiday. Πάμε. Carey Mulligan, Promising Young Women. Παιδιά, συγγνώμη θα το πω. Η ταινία αυτή δεν μ' άρεσε εμένα καθόλου. Τη θεώρησα λίγο φτηνή ταινία. Μου θύμισε, σαν μάλλον φτηνή ταινία με την έννοια, ας μην είμαι και τόσο σκληρή, πώς είναι που πήγαμε στο βίντεο κλαμπ στα 80s ή στα 90s και λέγαμε δώσε μου να δω ένα αστυνομικό, ένα καλό. Καλή ώρα στην φίλη μου τη Μαρίνα. Μαρίνα, αν με βλέπεις, θα καταλάβεις τι εννοώ. Θα μου πεις πάρε αυτό. Αυτό είναι το πράγμα στην Young Women. Μια ωραία ταινία με μια ανατροπή, αλλά δεν είναι για τα Όσκαρ. Η Carey όμως είναι συγκλονιστική, γιατί η κόρη Carey θα έπρεπε να το είχε πάει κάποια χρόνια πίσω με το An Education. Έτσι δεν είναι. Εξαιρετική ηθοποιός. Σπουδαία. Δηλαδή είναι, δίνει το κάτι άλλο. Ένα recital. Frances McDormand. Θεά. Ό,τι και να κάνει στο Nomadland, που είναι η Νομά. Που είναι η ομάδα. Η ομάδα που μοιάζει με Ρωμά. Τα έχω μπλέξει λίγο, εντάξει, θα με συγχωρήσετε, είμαι στην καραντίνα, αυτό. Frances McDormand, ό,τι και να παίξει, είναι συγκλονιστική, υπέροχη ηθοποιός. Αλλά μήπως είναι ήρθε η ώρα της Vanessa Kirby στα θράψματα μιας γυναίκας. Μιας γυναίκας η οποία προσπαθεί να φέρει στον κόσμο το παιδί της, με τον σύντροφό της, να γίνει γένα μέσα στο σπίτι και εκεί γίνονται πάρα πολλές ανατροπές, δυσάρεστες. Η Vanessa Kirby δεν την γνώριζα, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν εξαιρετική. Η κοπέλα πραγματικά συγκινήθηκα πολύ και με άγγιξε πολύ ερμηνείας. Εξαιρετική. Viola Davis, η θρυλική Ma Rainey. Ma Rainey's Black Bottom. Έτσι, Black Bottom. Η Viola Davis είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Τελεία. Ήρθε η ώρα της για να πάρει το Όσκαρ πρωτορόλου. Μπορεί. Σας άρεσε, σου μου άρεσε αυτή η ταινία. Η ταινία δεν μου πολύ άρεσε. Η Βαϊόλα ήταν και αυτή, όπως και όσοι πρωταγωνιστής της. Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί. Η Βαϊόλα ήταν φανταστική. Ενδύθηκε την ηρωίδα εξαιρετικά, άλλαξε και την εμφάνισε της πάρα πολύ. Αλλά μήπως να πάμε τώρα να δώσουμε τα Όσκαρ, πάμε να τα δώσουμε και με καταλάβατε λίγο που έχω διαλέξει, Έχετε διαλέξει, έχετε καταλάβει. Σας περιμένω από κάτω να γράψετε και εσείς τα σχόλιά σας. Λοιπόν, παρόλο που ξεκίνησε πολύ δυναμικά η Carey Mulligan σε όλες τις ενώσεις, ήρθε στα Golden Globes, στις δραμικούς ρόλους, η Outer Day, στη ζωή της Billie Holiday. Ωψ, το πήρε και το κίνητο, το αλαματίδιο. Και λες, μήπως εδώ κάτι γίνεται. Και τώρα πια τα προγνωστικά δείχνουν την Outer Day. Η οφειλία τι λέει, και η οφειλία το ίδιο. Πού είναι το Όσκαρ, πού είναι το Όσκαρ να το δώσω. Λοιπόν, Andre Day, για μένα δεν υπάρχει η ερμηνεία αυτή. Ήτανε όλες τους υπέροχες, ήταν όλες συγκλονιστικές, αλλά αυτό όπως σας είπα και πριν, το ότι μπήκε, δεν υποδίθηκε την Billie Holiday, έγινε η Billie Holiday, όπως ήτανε και σε άλλες ταινίες που έχουμε δει αντίστοιχες, που υποδίεται τις μεγάλες μουσικούς. Η Andre Day ήταν πραγματική. Andre Day, πάρε το Όσκαρ από εμένα. Για σένα, με αγάπη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στη σκηνοθεσία. Θα πάμε στη σκηνοθεσία. Λοιπόν, Όσκαρ σκηνοθεσίας. Είναι η Κινέζα Chloe Zhao για το Nomadland. Είναι ο David Fincher για το Mank. Είναι η Emerald Fennell για το Promising Young Women. Εντάξει, εγώ ξύνησα από εδώ, το κατάλαβα από τώρα. Δεν μου άρεσε αυτή η ταινία, δυστυχώς. Ούτε το σενάριο, ούτε τίποτα. Αλλά χαιρετίζω με μεγάλη μου χαρά την άλλη μια υποψηφιότητα γυναικεία εδώ στα Όσκαρ. Ο Lee Isaac Chung για το Μινάρι. Και
ένας παλιός γνώριμος που πολύ αγαπημένος στους και στους Έλληνες συνεφίλ, Thomas Vinterberg για το Druk. Ένα από τα γνωστά, αυτά που φαντάζεστε δράματα, έτσι, δανέζικα δράματα. Όλα τα προγνωστικά δείχνουν την Chloe Zhao. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ όμως. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω όχι γιατί είναι γυναίκα, όχι. Όχι γιατί δεν θα άξιζε σε κάποιον άλλον, αλλά για να είμαι ειλικρινής, είδα και την καλύτερη, ας το πούμε, είδα την καλύτερη σκηνοθετική δουλειά. In my opinion. Δεν σημαίνει ότι εγώ έχω δίκιο. Είπα. Ο Fincher που είναι τόσο αγαπημένος μου, δυστυχώς έχω πάρα πολλά χρόνια να δω μια πραγματικά μεγάλη ταινία. Το Mank ήταν πάρα πολύ καλό, ωραία η παραγωγή, φανταστικός ο ήχος, η μουσική, η ασπρόμαυρη φωτογραφία. Αλλά δεν ξέρω, κάπου με κούρασε, κάπου το βαρέθηκα, δεν είχε να μου πει κάτι. Το Promise Young Woman, εντάξει, μην συνεχίσω να λέω τις κακίες, οκ. Okay. Το Minari είναι τόσο γλυκούλη, το Druk, ωραίο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εδώ πέρα η Chloe και το Nomadland θερίζει, σαρώνει. Όχι θερίζει, σαρώνει. Λοιπόν, Chloe, πάρ' το. Μετά την Bigelow ήρθε η σειρά σου. Και πάμε τώρα να δώσουμε και το Oscar καλύτερης ταινίας. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, Judas and the Black Messiah. Βλέπετε. Monk. Έχω εκφραστεί, μην πω παραπάνω. Minari. Nomadland. Promising Young Women. Όχι, σίγουρα. Promising Young Woman. Μην τη συνεχίσω. The Sound of Metal. Η Δίκη των 7 του Σικάγο. Και ο Πατέρας. Λοιπόν. Εγώ εδώ πέρα νομίζω ότι με αυτά που ακούγονται και τα προγνωστικά που δίδονται, τα προγνωστικά δίνουν και πάλι Nomadland. Για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε, είναι, να σας πω κάτι, είναι όμορφη ταινία, είναι ωραία ταινία. Είναι έτσι χαμηλών τόνων, είναι μια ωραία κινηματογραφική γραφή. Δεν είναι ότι δεν το έχεις ξαναδεί, αλλά είναι ανθρωποκεντρική και σου δίνει, βγάζει και κάτι, βγάζει ένα όμορφο συνέστημα. Νομίζω ότι εκεί θα πάει το Όσκαρ. Από μένα όμως θα πάει στο Father και θα πάει μακράν σε μένα στο Father. Για μένα στο Father θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη ταινία που είδα φέτος, γιατί τα είχε όλα. Είχε το σενάριο, δηλαδή το story, τους διαλόγους, είχε τις ερμηνείες. Και από την Coleman και από τον θεό τον Anthony Hopkins ήταν πραγματικά υπέροχο. Αυτά λοιπόν ήταν τα Oscar του 2021. Περιμένω όπως είπα από κάτω τα δικά σας τα σχόλια, τις δικές σας τις παρατηρήσεις και τις δικές σας τις προβλέψεις. Νομίζω ότι ήταν μια δυνατή χρονιά, άλλου τύπου. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στην κανονικότητα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτό που θα λέγαμε μια κακή χρονιά. Σίγουρα δεν είχαμε τεράστιες, υπέροχες, καταπληκτικές ταινίες ή προς άλλες χρονιές. Σίγουρα είχαμε πολύ σπουδαίες ερμηνείες, εγώ κρατάω αυτό, σπουδαίες ερμηνείες, αντρικές και γυναικείες, σε Α και σε Β ρόλο. Επέλεξα, όπως σας είπα, το The Father, γιατί μου φάνηκε το πιο ανθρώπινο, το πιο ρεαλιστικό, το πιο συγκινητικό. Ήταν το έργο που τουλάχιστον εμένα έγραψε μέσα μου πάρα πολύ. Και εκεί είναι που δίνω εγώ το Όσκαρ μου. Ελπίζω να σε κάτι καλύτερο του χρόνου, να είμαστε όλοι καλά. Δείτε τις ταινίες όσοι δεν τις έχετε δει. Θα περάσετε, πιστεύω, ευχάριστα. Θα σας δώσουν πράγματα. Μέχρι τότε, μέχρι του χρόνου, να είμαστε καλά.
Να είστε όλοι καλά και stay safe πάντα. Να είστε καλά. Γεια σας.